Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι και καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου το Θανάση Μουσόπουλο, το δάσκαλο. Καλώς ήρθατε. Η αλήθεια είναι ότι καιρό έχουμε να τα πούμε. Είναι η πρώτη φορά μέσα στο 24. Τόσο πολύ! Νομίζω. Ήταν εκλογικό έτος, κύριε Μουσόπουλε. Μας πήγε αρκετά πίσω όλη αυτή βεβαίως η διαδικασία, η απαραίτητη και δημοκρατική. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο το παρακολουθώ από γεννήσεως. Έτσι. Από την ίδρυσή του, κοντά μας ο Θανάσης Μουσόπουλος, με πολλούς και διάφορους ρόλους, αλλά εγώ κρατώ ως βασικό όλον αυτό το πλούτο που έχει αφήσει με τις εκπομπές λόγου του, είτε είναι επαιτειακές είτε είναι βαθιά πολιτιστικές, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θανάσης Μουσόπουλος. Και έχω μία σειρά από κασέτες, γιατί τότε τα μαγνητοφωνούσαμε βέβαια, ή πριν ή μετά, και φαντάζομαι ότι θα τα κληροδοτήσω από το 1994 τότε, ό,τι υπάρχει, ναι. Mm-hmm. Κούτες υπάρχουν. Στο ξεκίνημα του ραδιοφώνου ήταν στην Επιτροπή Διοντολογίας, θυμάμαι τώρα. Ναι. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Ας έρθουμε. Δεν εδώ πειράζει. Στα κοιτά μας. Η ιστορία είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές λέμε τι μας χρειάζεται η ιστορία, και όμως το σήμερα είναι απότοκος του χθες και του προχθές, και αυτό που θα είναι αύριο, και το λέω γενικά και στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση, παντού δεν γεννιέται τίποτα από το μηδέν. Το κακό είναι και η στασιμότητα που υπάρχει, δάσκαλε, τώρα γιατί με προκαλείτε με αυτό η στασιμότητα που λέτε. Θα έλεγα πολλές φορές είναι ευλογία μπροστά στην κατρακύλα. Α, ναι, και αυτό σωστό, είναι τουλάχιστον βήμα σημειωτών. Γιατί δεν είναι πέρα φόρα και έφυγα για την κατηφόρα. Σωστό. Τώρα, γιατί το λέω αυτό. Λαμβάνουμε τακτικά, εξαιρετικά τακτικά, όχι μόνο κείμενα στα οποία παρουσιάζει έργο εξαιρετικών ανθρώπων της ευρύτερης εδώ περιοχής, και όχι μόνο ανθρώπων του πνεύματος ο Θανάσης Μουσόπουλος, αλλά γιατί καταθέτει ως ενεργός πολίτης και τις σκέψεις του και αξιοποιεί αυτήν την διαδρομή πίσω μπρος, και φαίνεται αυτό για να μας δείξει με το δάχτυλο όλα αυτά τα οποία σήμερα τα θεωρούμε σαν, τι να πω, κάτι εξαιρετικά σοκαριστικό, εξαιρετικά, δεν ξέρω εγώ, το δίνουμε διάφορους χαρακτηρισμούς, δάσκαλοι. Και ότι είναι για πρώτη φορά. Κι όμως. Με αυτή την τακτική του, τώρα να κάνω μια αναφορά γιατί είναι τα πιο πρόσφατα. Ναι. Έχω μπροστά μου ένα που το έστειλε το Σάββατο ο Θανάσης Μουσόπουλος. Η πόλη είναι εστία για όλους τους κατοίκους. Αναφέρεται στην καθημερινότητά μας και στη διαχείριση των πραγμάτων της πόλης. Από τους αιρετούς σας, αυτούς τους οποίους εν τέλει, έτσι, ο λαός της Ξάνθης να διαχειριστούν την καθημερινότητά του και τα προβλήματά του. 2016. Ο Θανάσης Μουσόπουλος το έγραψε. Τα βάζω με την έννοια ότι όταν κάνουμε μια κριτική για την πόλη, για οποιοδήποτε θέμα, δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα και καταστάσεις σημερινές. Μιλώ για πράγματα τα οποία υπήρχαν και δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν. Και μια και είπες το 16, είναι μια τομή, έζησα και τα πρώτου 16 και τα μετά του 16. Mm. Και θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούν, δεν είναι τίποτα τελεσίδικο, μπορούν όλα να αλλάξουν προς το καλύτερο, αρκεί να θέλουμε να το αλλάξουν προς το καλύτερο. Έλεγα, γιατί σε λίγο φέτος θα έχουμε το 25, εννοώ, θα έχουμε τα 60 χρόνια των θρακικών λαογραφικών γιορτών. Πριν από 20 χρόνια είχαμε κάνει ένα συνέδριο, ας το πούμε, μια συνάντηση, όπου εκθέσαμε τι υπήρχε και τι επρόκειτο να γίνει. Εκεί η θέση μου είναι ότι αν δεν αλλάζει ένας θεσμός ή κάτι, πεθαίνει. Ναι. Γιατί έχω σαν παραδείγματα τα φεστιβάλ που γινόταν στον Άρδα. Σωστό. Από τη μία μεριά, και στην πατρίδα του πατέρα μου, στο Νεστόριο, από την άλλη μεριά, στην Καστοριά. Οι θεσμοί αυτοί στην αρχή ξεκίνησαν με πολύ
όρεξη και με πολλή διάθεση. Όταν όμως μετατράπηκαν, θα έλεγα, σε δημοσιοϋπαλληλικές λειτουργίες, δηλαδή καλούμε 10, τους βάζουμε, τους πληρώνουμε και κάνουν, άλλαξε και έπεσε. Δηλαδή αν κάνω ένα θεσμό ο οποίος εξαρτάται από το πόσα χρήματα διαθέτω και ποιους ανθρώπους εκτός του χώρου μου καλώ, αυτό μπορεί να το κάνουν όλοι. Εδώ θέλουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν παντού. Δηλαδή στον Εστόριο που έχουμε εκεί το ποτάμι και όλα, δεν μπορεί, και αντίστοιχα και στον Άρδα που έχουμε πάλι το ποτάμι, δεν μπορούν όλοι οι χώροι να... Δηλαδή μπορεί μια τραγουδίστρια, ένα τραγουδιστή να τον πάει σε οποιοδήποτε μέρος. Αλλά τον Άρδα και το Νεστόριο δεν μπορεί να τον μεταφέρεις πουθενά. Σωστό. Γιατί έκανα τώρα, ο Αφανάσιος Μουσόπουλος είναι κοντά μας για να ενημερώσει για την έναρξη των μαθημάτων στο Λύκειο των Ελληνίδων και φέτος, με έναν πολύ ενδιαφέρον μάλιστα, με μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική ενότητα. Μας συμβαίνει πάντοτε αυτό στις συνομιλίες μας με τον Αφανάσιο Μουσόπουλο. Εγώ θα το μεταφέρω αυτό το κείμενο του 16. Θα το μεταφέρω, κύριε Μουσόπουλο. Ξέρετε, αυτό βγαίνει στο Facebook. Κάθε μέρα έχω τι έκανα πριν από 10 χρόνια. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο. Επίσης το έστειλε πρόσφατα. Τώρα που όλοι απορούμε, μα γιατί αυτή η έκρηξη βίας. Και στους ανηλίκους, μα και στα παιδιά. Ένα λοιπόν άρθρο του από το 13. Για το πώς πρέπει να είναι η παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα. Πολύ ουσιαστικό. Το επανέφερε τώρα στη συζήτηση ο Θανάσης Μουσόπουλος. Ναι, από εκεί ξεκινούν όλα. Ξεκινούμε με την πόλη. Επιτρέψτε, μια και κάναμε αυτή την εισαγωγή. 2016. Και μας λέει ο Θανάσης Μουσόπουλος. Η πόλη είναι εστία για όλους τους κατοίκους. Είχα τη χαρά και ευκαιρία και ως δημοτικός σύμβουλος, αλλά και από άλλες θέσεις, να συνεργαστώ με τους αείμνηστους δημάρχους Βασιλιάδη, Μπένη, Αμυρίδη. Το ίδιο επικοδομητικά συνεργάστηκα και με τον Μιχάλη Στυλιανίδη. Όλοι τους εργάστηκαν για το καλό της Ξάνθης, ακολουθώντας ο καθένας το δικό του όραμα και σχέδιο. Αυτό που κυρίως βίωσα από την τριβή μου με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι η πόλη έχει πολλά προβλήματα κοινά για όλους, για όλες. Συνεπώς η λύση δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε υπάρχει περιθώριο για ατέρμονες θεωρητικολογίες και συντεχνιακές προσεγγίσεις. Η πόλη είναι εστία για όλους τους κατοίκους. Και εδώ είναι το σημαντικότερο. Οι όροι συμπολίτευση και αντιπολίτευση έχουν άλλη διάσταση στην κεντρική πολιτική σκηνή και άλλη στην αυτοδιοίκηση. Η πόλη είναι εστία για όλους τους κατοίκους. Ναι, ωραίο είναι το κείμενο. Δηλαδή θέλω να πω, είναι διαχρονικό, να σταθώ σε αυτό ότι... Μάλλον κατάθεση εμπειρίας είναι. Είναι κατάθεση εμπειρίας και μάλιστα μετά να πω το κακό εντός εισαγωγικών, το καλό των μέσων ενημέρωσης είναι ότι όταν πριν από 30 χρόνια κάναμε δημοτικά συμβούλια, δεν μεταδιδόταν βέβαια, αλλά με την πάροδο του χρόνου μεταδίδονται. Πολλές φορές αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σκέφτεσαι τι θα πεις και πώς θα το πεις και γιατί θα το πεις. Δηλαδή θέλω να πω, πολλές φορές υπερβάλλουμε θετικά ή αρνητικά στην προβολή των απόψεων. Αλλά εκείνο που θέλω να πω, δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι οι συνδυασμοί πρέπει να έχουν όραμα και πρόγραμμα. Και με βάση αυτό το όραμα και το πρόγραμμα και το σχεδιασμό βέβαια και οι εκλεγμένοι ως άρχοντες του Δήμου αλλά και οι μη εκλεγμένοι, εκείνοι που αποτελούν δηλαδή όχι αντιπολίτευση αλλά την μειοψηφία λέγονται αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχουν με βάση αυτά τα οράματά τους κάποια πράγματα να επιδιώκουν. Τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω να υπάρχει όραμα και σχέδιο. Δηλαδή όπως στα Τέμπη πάμε και ό,τι βγει. Καλά, αν... προγράμματα τα οποία παρουσιάζουν. Δεν έχω υπόψη μου προγράμματα και μακάρι οι παρατάξεις να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους. Τα παρουσίασαν προεκλογικά. Δεν έχω υπόψη μου. Εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, μας παρακολουθούσατε στις μαραθώνιες προεκλογικές μας συζητήσεις. Έντυπα εννοώ. Ναι, δεν ξέρω αν... Γιατί δηλαδή, παλιά εμείς είμαστε τώρα, του παλιού καιρού. Άλλαξε εδώ η διαδικασία. Άλλαξε η διαδικασία. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, άλλαξε και με την ευκαιρία να μου πεις τώρα, αντί να μαζευόμαστε και να κουβεντιάζουμε, στέλνουμε mails. Αυτό έχει αλλάξει μερικά πράγματα. Πάση περιπτώσει.
Και το δεύτερο θα έλεγα είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί και πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού τα ίδια ισχύουν, πρέπει να κοιτάζουν τον τόπο. Οι εκλογές τελειώνουν, άρα οι εκλεγμένοι στη πλειοψηφία ή στη μειοψηφία έχουν έναν κοινό στόχο να λύσουν τα προβλήματα. Όταν, παραδείγματος χάρη, μιλώ συνέχεια για την οδό Βυζινού στην οποία ζω, είναι ένα παράδειγμα δρόμου του 19ου αιώνα, που τα προβλήματα είναι του 19ου αιώνα και ζούμε στον 21ο αιώνα πλέον, όταν οι κάδοι έχουν να πληθούν τόσα χρόνια, λέω ένα παράδειγμα πολύ χειροπιαστό, που δεν έχει να πεις ότι αυτό είναι σοσιαλιστικό και το άλλο είναι νεοφιλελεύθερο. Οι κάδοι δεν έχουν ψήφο. Στην παλιά πόλη, οδός Βυζινού. Και γενικώς. Η Βυζινού και οι άλλες οδοί γύρω έχουν τα ίδια προβλήματα και μάλιστα είναι κεντρική δρόμη για να περνάς μέσα από την παλιά πόλη, για να πας εκτός παλιάς πόλης, περνάς από αυτούς τους δρόμους. Φιλίππου, Βυζινού, Ταξιαρχών. Ναι, όντως, η καθημερινότητα του πολίτη. Άρα θέλω να πω, αυτά τα προβλήματα δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Και όταν βρίσκομαι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, βρίσκομαι ως πολίτης. Ακόμη αν θέλετε και στη Βουλή το ίδιο ισχύει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σε άλλη κλίμακα η Βουλή και σε άλλη κλίμακα και... Διαφορετικά μεγέθη θα έλεγα, διαφορετικά επίπεδα μάλλον καλύτερα. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα παλιά και με τον Φίλιππα και με τον Στυλιανίδη γινόντουσαν επιτροπές οι οποίες εξέταζαν ένα θέμα. Δηλαδή θα μπορούσε τα θέματα πολιτισμού, το έχω προτείνει, να υπάρχει μια επιτροπή η οποία να κάνει ένα όραμα σχετικά με τον πολιτισμό και από εκεί και πέρα οι άρχοντες θα κρίνουν τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, σχέδιο, αλλά να υπάρχει ένα σχέδιο. Ναι, το έχετε προτείνει όντως. Το έχω προτείνει πολλές φορές. Το έχει προτείνει και, ο Φίλιππας, πριν από αυτές θα τις... πω και για το Φίλιππα πολλές φορές, το θυμάμαι, πολλές φορές μαλώναμε και ιδιωτικά και, έντονα, και δημόσια και έντονα. Και δημόσια και έβγαινε κάτι καλό. Ήταν φίλος μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Εννοείται. Και εκείνο που είχε ήταν άκουγε και περισσότερο άκουγε αυτούς που είχαν αντίθετη άποψη. Τώρα, εγώ που θα διαφωνήσω με τον δάσκαλο στο γεγονός ότι η μετάδοση των δημοτικών συμβουλίων από τα μέσα ενημέρωσης μετά από κάποια χρόνια τους έχει δώσει μια διαφορετική, έτσι θα λέγαμε, επικοινωνιακή μορφή στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί τις θέσεις του ο κάθε σύμβουλος ή η κάθε παράταξη. Θα διαφωνήσω, γιατί εγώ θυμάμαι και πριν τη μετάδοση, τότε ερχόμασταν εμείς οι παλαιότεροι με τα τευτέρια και με τα κασετοφωνάκια. Τότε έγραφες το εμπρόσεση. Με τα τευτέρια και με τα κασετοφωνάκια, δάσκαλε, αν θυμάσαι καλά, μαραθώνιες συνεδριάσεις μέχρι και τα μεσάνυχτα. Δεν είπα εγώ για τη διάρκεια. Είπα για το τι λέει ο καθένας. Το τι λέει και πώς το λέει. Έχει αλλάξει, παρατηρείτε αυτό. Έτσι νομίζω. Τώρα δεν είναι, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Δεν ήρθα εδώ για να κάνω. Εγώ νομίζω ότι ορθώς γίνεται. Γιατί ο πολίτης πρέπει να ακούει. Βέβαια. Ο κάθε πολίτης πρέπει να ακούει. Δεν είναι... να δεχτεί όλη την πόλη το Δημαρχείο ή η αίθουσα συνεδριάσεων. Είναι ένας τρόπος όμως αυτός που δίνει τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη να διαμορφώνει άποψη. Εγώ... Για τον καθένα που ακούει. Εγώ... Ή το σταύρωσε ή όχι. Ελπίζω και εύχομαι ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα ανατρέψει πράγματα τα οποία δεν είναι γόνιμα και ότι μπορεί να φέρει το καινούριο. Δεν είναι ηλικιακό θέμα. Είναι θέμα αντίληψης. Κατανοητό. Και με τον Δήμαρχο συναντήθηκα δύο φορές και είχα τη χαρά να του πω τις απόψεις μου. Συνομιλήσατε λοιπόν. Συνομιλήσαμε. Να υποψιαστώ για θέματα πολιτισμού. Μάλλον. Κυρίως θέματα πόλης, πολιτισμού. Παύλα, πολιτισμού. Πόλη, παύλα, πολιτική, παύλα, πολιτισμός. Είναι αλληλένδετα.
και Παύλα Πολίτης. Ναι, που είναι ο τελικός αποδέκτης και αυτός ο οποίος γεννάει. Και γεννάει και εισπράττει. Και γεννάει και εισπράττει. Δεύτερο κείμενο. Τώρα αυτά είναι παρεπιπτόντως που συζητάμε με το δάσκαλο, αλλά πραγματικά αυτός ο πρόλογος, έτσι όπως ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, και δεδομένου ότι διαχειρίζομαι και εγώ καθημερινά εδώ και οι συνάδελφοι στην ενημερωτική ζώνη, καταστάσεις οι οποίες είναι... Και εγώ δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Ψάχνεις να βρεις μια αισιόδοξη είδηση να τη μεταφέρεις για να αισθανθείς και εσύ καλά και να κάνεις και τον ακροατή να αισθανθεί ότι υπάρχει επιτέλους φως στην άκρη του τούνελ. Και τι συζητάμε τώρα, εμείς που μιλάμε εδώ με τον Θανάση τον Μουσόπουλο, την ίδια ώρα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα, το ένα θα είναι το δημογραφικό, το άλλο είναι η βία των ανηλίκων. Η βία, έτσι όπως τη βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και έρχεται τώρα ο Θανάσης ο Μουσόπουλος και μας θυμίζει ένα κείμενό του από το 2013, ήταν Πάσχα. Πάσχα. 2013, 2024 έχουμε και πάμε στο 25. 12 χρόνια. Ένα κείμενο για την αρχή της σχολικής χρονιάς. Δίπλα στο παιδί ο γονιός, ο δάσκαλος ή κάποιος άλλος, αναρωτιέται ο Θανάσης ο Μουσόπουλος. Δεν θα σας το διαβάσω όλο, είναι μεγάλο. Θα το δείτε δημοσιευμένο. Προφανώς και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ευχαριστώ και το ραδιόφωνο να μου επιτρέψεις και τα άλλα μέσα, εφημερίδες κτλ. Που όσα προτιμούν προβάλλουν αυτά τα κείμενα. Γι' αυτό τα στέλνω κιόλας. Θα σταθώ μόνο σε 2-3 προτάσεις. Η παιδεία είναι μια σύνθετη κατάσταση που περικλεί παράλληλα τη σωματική ανάπτυξη, την πνευματική καλλιέργεια, την ψυχική βελτίωση. Μόρφωση, ολοκλήρωση, διάπλαση, λέξεις και έννοιες πολύπλευρες και πολυεπίπεδες. Είναι άστοχο και ελλιπές να θεωρούμε ότι την παιδεία την αποκτά ο άνθρωπος μόνο με τη σχολική εκπαίδευση. Το κοινό είναι ότι και οι δύο απευθύνονται στις μικρές ηλικίες, την παιδική και την εφηβική. Από εκεί και πέρα όμως ούτε ταυτίζονται ούτε περιορίζονται χρονικά. Λοιπόν, οι διαμορφωτές της προσωπικότητας του παιδιού, λοιπόν, εκεί εστιάζει το κείμενο αυτό, ποιοι είναι. Και εκεί θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα. Όχι με ποινολόγια, δάσκα. Εγώ πραγματικά αισθάνθηκα σοκαρισμένη, μεταφέροντας στους ακροατές μας τις προηγούμενες ημέρες την απόφαση της κυβέρνησης της Ιταλίας να επαναφέρει για να συμμορφώσει τα παιδιά, γιατί και εκεί υπάρχουν τέτοιες εκρήξεις, έχουν βία στα σχολιά τους μέσα, νόμο του Μουσολίνη. Εκεί αισθάνθηκα πραγματικά ότι δεν κάνουμε πια βήματα μπροστά, πάμε πίσω. Η Ιταλία έχει, αλλά και άλλες χώρες, η Αυστρία, να δούμε τη μέτρα θα ανακοινωθούν σε μας εδώ σήμερα. Εγώ ήθελα απλώς να μεταφέρω αυτό τον προβληματισμό. Πάντως για το θέμα του κινητού, που είναι ένα που συζητιέται εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι όλοι θα κοιτάζουν την τσάντα τους, τα παιδιά, με κάθε τρόπο να μπορούν να βλέπουν και να ακούν το κινητό τους. Μου έκανε εντύπωση, θέλω να πω ότι περιοριστήκαμε μόνο... Έχει πλέον ρολόγια, τα οποία δεν καταλαβαίνει καν ο δάσκαλος ότι είναι κινητά. Δηλαδή είναι πολύ... τώρα αυτό το διάστημα, επειδή γιορτάζουμε τα 50 χρόνια, για να μην ξεχαστώ, για άλλο λόγο ήρθα εδώ, γιορτάζουμε τα 50, τα 120 χρόνια από την γέννηση και τα 50 χρόνια, τα 140 χρόνια από τη γέννηση και τα 50 από το θάνατο του Κώστα Βάρναλη. Και διαβάζω τώρα κάτι χρονογραφήματά του, γραμμένα το 40 μέχρι το 50. Σε δύσκολες μέρες και δύσκολες εποχές, και τα κείμενα αυτά μιλούν και για την παιδεία και έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα δημοσιεύσω αυτές τις μέρες, τι λέει για την παιδεία και για το σχολείο και βέβαια για την ευθύνη της κοινωνίας. Τότε δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράς, ούτε ίντερνετ, ούτε κινητά. Τα προβλήματα υπήρχαν. Και όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο δεν τα είχαμε όλα αυτά στη διάθεσή μας. Κύριε Μουσόπουλε, κανένα από αυτά δεν είχαμε για να είμαι ακριβή στη διάθεσή μας. Ούτε κινητό, τηλέφωνο, ούτε υπολογιστή είχαμε, τίποτα δεν είχαμε. Και στο σπίτι εννοώ. Βιβλίο είχαμε, πουθενά, ούτε στο σχολείο, ούτε στο σπίτι. Και μια δημοτική βιβλιοθήκη με τον Ιωαννίδη μέσα. Από θέλω την οποία να κάνω... παίρναμε για να, βιβλία, πηγές, αναζητούσαμε για να κάνουμε εργασίες. Θέλω να κάνω σπουδάσαμε. Και ένα σχόλιο και για είχαμε και ζωηρά παιδιά. Ήμασταν όλοι και ζωηρά. Είναι λογικό, έτσι.
Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Άλλο η ζωηρότητα. Εσείς ήσασταν δάσκαλος και εγώ έκανα μαθήτρια. Έτσι, εσείς ήσασταν χρόνια ολόκληρα δάσκαλος, δεκαετίες, και εγώ έκατσα σε θρανία. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό το πράγμα καμία σχέση δεν έχει με τη ζωηράδα των μαθητών των παλαιότερων ετών. Εδώ μιλάμε ότι συναγωνίζονται τη βία των ενηλίκων οι πιτσιρικάδες μας. Και δεν ξέρω, δάσκαλε, αν διορθώνεται πια το πράγμα αυτό. Γιατί είναι παιδιά στην εφηβεία. Είναι θέμα, δεν είναι μόνο τα παιδιά του δημοτικού έχουμε. Και σε πεντάχρονα τώρα, σε παιδιά, δυστυχώς. Είδατε τι, κάτι σοκαριστικά στην Αλεξανδρούπολη με πεντάχρονα. Λέω ότι είναι γενικότερο θέμα. Παλιά, πριν από λίγο καιρό, δεν δεχόμασταν τον όρο γυναικοκτονία. Αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, γυναικοκτονία και βία παιδιών είναι ομόλογα φαινόμενα, είναι απότοκοι κοινωνικών φαινομένων. Δηλαδή, ένας άνθρωπος χωρίς ελπίδα, απελπισμένος, ματαιωμένος, βρίσκει έναν τρόπο να δείξει την παρουσία του, και ο τρόπος αυτός δεν είναι θετικός, είναι αρνητικός. Θέλω να πω ότι πραγματικά θα δημοσιεύσω αυτό το κείμενο με τις απόψεις, γιατί και το 40 και το 50 υπήρχαν ζωηρά παιδιά και εξηγεί και κοινωνικά ο Βάρμανης. Το ζωηρό με αυτό που δεν ξέρω αν μπορώ να το βάλω στην ίδια κατηγορία. Άλλο εγκληματικότητα και άλλο ζωηρότητα. Ναι, δηλαδή είναι καμία σχέση δεν έχει. Καμία σχέση δεν έχει με τον τρόπο με τον οποίο τα ζωηρά παιδιά, εν πάση περιπτώσει παλαιότερων ετών, συμμετείχαν στη μαθητική κοινότητα. Και δεν τα απέβαλε η μαθητική κοινότητα. Μπορεί να δείχναμε το και ο ζωηρός, ο μαθητής μου ή η συμμαθήτρια κτλ. Αλλά δεν τα απέβαλε η μαθητική κοινότητα. Ούτε τότε, δάσκαλε. Αν θυμάμαι καλά. Καλά, δεν θυμάμαι. Υπήρχαν βεβαίως μέτρα συνετισμού στις πολύ ακραίες, θα έλεγα, έτσι, συμπεριφορές. Αλλά ως εκεί. Να δούμε τι θα ανακοινωθεί και τώρα. Δεν ξέρω αν... Εμείς το πιο έτσι που κάναμε, προσπαθούμε να κρυφτούμε σε καμιά τουαλέτα και τα λοιπά, να καπνίσουμε κανένα τσιγάρο. Αυτά έτσι που γινότανε. Η επανάσταση των εφήβων. Ναι. Εντός εγωγικών. Αλλά ήτανε ατομικές πράξεις. Δεν ήτανε... Και στα χέρια που κάνονταν συμμαθητές μου, εγώ θυμάμαι. Αντικοινωνικές. Δεν ήταν αντικοινωνικές. Όχι να φτάσω στο σημείο αυτό. Όχι να φτάνουν στο σημείο αυτό. Εντάξει, συμβαίνει. Αλλά αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια το οποίο βιώνουμε ως κοινωνία. Τέλος πάντων. Πρέπει στα σχολεία, να πω το πρέπει δεν είναι σωστό, αλλά είναι απαραίτητο στα σχολεία να μπουν ψυχολόγοι και εδώ βέβαια που φτάσαμε, ναι. Και άνθρωποι οι οποίοι να είναι ειδικοί στη διαχείριση αυτής της έκριθμης κατάστασης. Τουλάχιστον σε αυτή τη γενιά, δάσκαλε. Και να κοιτάξουμε να διορθώσουμε πια αυτές τις συμπεριφορές. Η μαθητική κοινότητα είναι τριμερής. Είναι ο μαθητής, ο οποίος είναι ο αποδέκτης συμπεριφορών των γύρω του, των ενηλίκων και των συνομιλίκων του. Είναι οι γονείς, είναι και οι δάσκαλοι. Για αυτή τη συμπεριφορά των παιδιών δεν μπορεί να ευθύνονται από μόνα τους τα παιδιά ή να ευθύνονται μόνο τα social media. Αποκλείεται. Όλοι ευθύνονται. Όλοι ευθύνονται. Και βέβαια μπορεί εδώ να υπάρχει. Σβήνει η ατομική ευθύνη. Εδώ η ευθύνη είναι συλλογική. Ακριβώς. Μπαίνουμε σε ένα φαινόμενο τώρα, σε ένα θέμα συλλογικής ευθύνης σε πολλά πράγματα. Αυτή τη συζήτηση ίσως χρειαστεί να την ξανακάνουμε με το δάσκαλο και θα το ήθελα πραγματικά για να καταθέσει και τη δική του εμπειρία. Πόσες δεκαετίες δάσκαλος? Μέχρι να πάρω σύνταξη το 2010 ήμουν 35 χρόνια. Αλλά κάνω και σε ενήλικες. Τώρα, γι' αυτά, όχι, γι' αυτό, ναι, είναι. Πάντα για πολλά χρόνια κάνω. Και πριν από το, όταν δούλευα κανονικά, έκανα και σε ενήλικες. Σε πληροφορώ ότι και οι ενήλικες όταν μπουν σε τάξη γίνονται παιδιά. Δηλαδή έχω παραδείγματα μεγάλων ανθρώπων οι οποίοι όταν βρεθούν με τους άλλους μεγάλους σε μια τάξη κάνουν ό,τι κάνουν και τα παιδιά. Αλλά είναι αυτή η χαρά του να είμαι μαζί με άλλους. Δηλαδή θέλω να πω
είναι πολύ μεγάλο πράγμα και για μένα να έρχομαι σε επικοινωνία με ανθρώπους που μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από μένα, αλλά να επικοινωνούμε σε επίπεδο μαθησιακό, mm-hmm. και τα ίδια τα παιδιά, οι μεγάλοι δηλαδή, να αισθάνονται παιδιά. Δηλαδή, επειδή πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και στην Κομωτινή... Όχι, κάνετε μαθήματα σε ενηλίκους και στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και τώρα και στο Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης. Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι πάρα πολύ συγκινητικό το πράγμα. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ μαθητές, σπουδαστές. Έκανα 2-3 χρόνια τώρα κάνω πράγματα με τα παιδιά στην Κομωτινή, που κατά πλειοψηφία είναι γυναίκες και μουσουλμάνοι. Είναι το κάτι άλλο. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία αυτή. Ποια 35 τότε, δάσκαλε, συνεχίζετε. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, τα 35 είναι στο πλαίσιο, όχι, αν θέλετε, είμαι έτσι, δάσκαλος... των νόμιμων, πώς θα το πω, των διατάξεων των νόμων. 60 χρόνια δάσκαλος. Θανάσης Μουσόπουλος, και γιατί ήταν σήμερα εδώ κοντά μας, αυτός ήταν ο πρόλογός μας, αλλά κάποια στιγμή, ναι, οφείλουμε και πρέπει να το κάνουμε, να ακολουθούμε αυτή τη μέθοδο που ακολουθεί ο Θανάσης Μουσόπουλος, να πηγαίνουμε πίσω, να διαπιστώνουμε ότι δεν γεννήθηκε τώρα το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, να κοιτάξουμε να δούμε ποιοι ήταν οι τρόποι με τους οποίους είτε το βάλαμε κάτω από το χαλί και γι' αυτό ξανάσκασε η βόμβα και βγήκε μπροστά μας, είτε με κάποιο τρόπο περιορίσαμε την έντασή του αλλά ποτέ δεν το εξαλείψαμε και τώρα ξαφνικά το βλέπουμε να ξαναφουντώνει. Οπότε είναι μία μέθοδος που πραγματικά είναι εξαιρετικά αποδοτική. Είτε πρόκειται για τα κοινά, είτε πρόκειται για ιδιαίτερους τομείς. Πολιτισμός, παιδεία, εκπαίδευση, κάτι εντελώς διαφορετικό από την εκπαίδευση. Μεταρρυθμίζουμε την εκπαίδευση και καταλήγουμε στο να έχουμε κενά. Να και πω έλλειψη. Κάτι που με κατατρόμαξε, αν μου επιτρέπεις τον όρο. Την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα σχολεία, ναι, για πρώτη χρονιά, φέτος, πριν από λίγες μέρες, δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελληνίων. Μετατρέψαμε την εκπαίδευσή μας από το νηπιαγωγείο με γυμνάσιο και λύκειο σε ένα, δηλαδή ακούω πολλές φορές, μα πώς θα πάω να δώσεις Πανελλήνιες και το λες σε παιδί 10 χρονών. Μετατρέψαμε και το λύκειο, βέβαια, έχει μετατραπεί σε ένα... Πω, τι βάρος κουβαλάνε, τώρα το καταλαβαίνω, δεν το κατάλαβα όταν έγινε, δεν το αντιλήφθηκα. Δοκιμαστήριο. Μπράβο. Πας νηπιαγωγείο με το βάρος των πανελλαδικών στους ώμους. Μέχρι να τελειώσεις το δημοτικό, να τελειώσεις γυμνάσιο λύκειο και να δεις εάν τελικά θα ξεφορτώσεις το βάρος από την πλάτη σου. Αν αντέχουν οι ώμοι. Ή αν αδίκως το κουβαλούσες τόσα χρόνια. Μάλιστα. Δεν το παρατήρησα, θέλω να μιλήσω. Πολύ... Αλλά ο δάσκαλος βεβαίως. Πάρα πολλοί άνθρωποι, με σόκαρε αυτό πραγματικά, πάρα πολλοί σοβαροί άνθρωποι λένε ότι πρέπει να ξεφύγουμε και να γλιτώσουμε από τις Πανελλήνιες. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Θα το ανοίξουμε πολύ, κάποια στιγμή. Πολύ ωραίο κεφάλαιο. Γιατί ήρθε ο Θανάσης Μουσόπουλος εδώ, για να ενημερώσει για τα μαθήματα τα οποία ξεκινούν αύριο στο τμήμα στο οποίο διδάσκει, στο Λύκειο των Ελληνίδων. Πόσα χρόνια τώρα, δάσκαλε, είναι αρκετά. Πέμπτη-έκτη χρονιά. Είναι η πέμπτη ή έκτη χρονιά ο Θανάσης ο Μουσόπουλος. 1 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα σε αρκετά τμήματα του Λυκείου από αύριο και το συγκεκριμένο τμήμα με μια ενότητα λίγο διαφορετική σε σχέση με αυτές που μας έχει συνηθίσει. Το γενικό θέμα του κάθε χρόνο είναι κεφάλαια θρακικής λογοτεχνίας, λόγου κτλ. Και κάθε φορά παίρνω ένα επιμέρους κεφάλαιο. Φέτος θεώρησα ωραίο να ασχοληθώ με το θέατρο. Γι' αυτό ο τίτλος των μαθημάτων έχει επίτιτλο «Περί θεάτρου λόγος». Αποτελείται από 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για την ιστορία, τη γένεση και την ανάπτυξη του ελληνικού θεάτρου από την αρχή μέχρι τον Αριστοφάνη, τον Ντομένο και τα λοιπά, όλα τα είδη. Και στο δεύτερο μέρος θα έχει ως επιμέρους σχέση το θέατρο και η Θράκη. Σε αυτό το μέρος των μαθημάτων θα δούμε τι αναφέρει εκτός του Αριστοφάνη
ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, γιατί αναφέρουν τη Θράκη μέσα στο έργο τους. Σε ένα βιβλίο μου που εκδόθηκε, από το πρώτο βιβλίο που εξέδωσαν οι εκδόσεις Πανίδη, είναι σχετικά με το τι λένε οι αρχαίοι, mm-hmm. για τους, οι αρχαίοι για τη Θράκη. Και αφού αναφέρουμε αυτά, θα πούμε για τα διονυσιακά, τα ορφικά, όλα αυτά, πώς σχετίζονται με το θέατρο, και θα πάμε στους νεότερους, ο Βυζηινός, ο Βάρναλης και οι Ξανθιώτες, όπως είναι ο Στέφανος Ιωαννίδης, η Κατίνα Βέικου, Σεραμέτη, η Ελένη Δημητριάδου Εφρεμίδου, η Ελένη Ανδρέου, οι οποίοι έχουν σχέση με το θέατρο. Δηλαδή θα δούμε σύγχρονους Θρακιώτες οι οποίοι σχετίζονται με το θέατρο. Mm-hmm. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο... Πολυπράγμονες οι Θρακιώτες. Βέβαια. Έτσι, το πρώτο είναι η αρχαία και το άλλο είναι η σύγχρονη. Το πρώτο είναι πώς γεννήθηκε ουσιαστικά η ιστορία του ελληνικού θέατρου. Το ελληνικό. Το δεύτερο είναι πολύ πιο εξειδικευμένο. Και σχετίζεται με τη Θράκη. Και σχετίζεται με την περιοχή της Θράκης. Τι λένε οι αρχαίοι για τη Θράκη και οι Θρακιώτες, οι νεότεροι, οι οποίοι ασχολούνται με το θέατρο. Αλλά κάποια εξ αυτών δεν μας είχαν και περί... εν πάση περιπτώσει, σε υψηλή έτσι, εκτίμηση. Δεν ξέρω τι εννοείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η περιοχή εδώ ούτως ή άλλως, έχοντας αυτά τα θεμέλια, αυτές τις βάσεις, με τον Διόνυσο, τον Ορφέα, εκ των πραγμάτων, ήταν και πηγή έμπνευσης. Εδώ η Θράκη είναι κάτι που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι η μεγάλη πηγή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτό που λέει ο Βυζηινός, από τη Θράκη, βρε παιδιά, ευγήκεν η θρησκεία. Έτσι λέει. Η αρχαία θρησκεία έχει πηγή τη Θράκη. Τη Θράκη. Τα ορφικά μυστήρια, τα δινησιακά μυστήρια, όλα αυτά. Να πω ότι τα μαθήματα είναι τρίτη παρατρίτη. Είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Γίνονται φέτος 6 με 7 όπως ήταν πέρυσι, αλλά 7 με 8 και ο χώρος είναι... Κάθε δεύτερη τρίτη είναι. Κάθε δεύτερη τρίτη και ο χώρος είναι το μουσείο των φορεσιών. Α, στον πρώτο, στον όροφο, πρώτο του... όροφο του Λυκείου Ελληνίδων. Του Λυκείου. Αλλάξατε και μέρος. Ώρα και ώρα άλλαξε φέτος και σημείο συνάντησης. Οπότε εκεί έχουμε πιο θεατρικός είναι ο χώρος, πιο ωραίος είναι. Θα έχετε και σκηνικό. Θα έχουμε και σκηνικό. Θα υπάρχει και το και σκηνικό. Και θέλουμε την ευκαιρία να ευχαριστήσω και το Λύκειο Ελληνίδων και την πρόεδρο, την κυρία Στάνσιο, και όλες τις κυρίες οι οποίες... Τους λέω ότι μία φορά στις 15 το Λύκειο Ελληνίδων γίνεται Λύκειο Ελλήνων. Έχω και πολλούς άνδρες και πολλές γυναίκες που έρχονται στα μαθήματα. Και βέβαια πρέπει να πω ότι το Λύκειο Ελληνίδων και άλλοι πολιτιστικοί φορείς κάνουν πολιτιστικό έργο. Δεν κάνουν... Παράγει, δάσκαλοι, παράγει εξάνθρωποι πολιτισμό. Παράγει πολιτισμό. Και μεμονωμένα άτομα το κάνουν αυτό, αλλά και φορείς. Και αυτό, και γι' αυτό είπα, για να επανέλθω σε αυτό που πρότεινα, θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να δούμε πού βρίσκονται τα πράγματα του πολιτισμού στην Ξάνθη, να καθίσουμε και να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Και βέβαια ο Δήμος πρέπει, ο Δήμος αυτό είναι ο λαός, για να μιλήσω λίγο δασκαλίστικα, να πάρει την πρωτοβουλία. Να πάρει την πρωτοβουλία. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, εδώ και 2 χρόνια ασχολούμαι με τη λογοτεχνία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βάζοντας μαζί και τις Σέρες, γιατί και οι Σέρες είναι Ανατολική Μακεδονία, απλώς πήγε αλλού για άλλους λόγους. Λέω ότι ασχολούμαι με τη λογοτεχνία και θέλω, ονειρεύομαι η περιφέρεια με τον καινούριο περιφερειάρχη, στον οποίο εύχομαι επίσης καλή επιτυχία, να αγκαλιάσει αυτή την σκέψη, να μαζευτούμε και να κάνουμε οι λογοτέχνες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να μπορέσουμε να οργανωθούμε, και η περιφέρεια όταν ασχολείται με τον πολιτισμό, όπως και η Δήμη βέβαια, να έχει μία βάση. Δεν πρέπει να πάμε στο τρένο των τεμπών, πάμε και όπου βγει. Ξοδεύονται πολλά λεφτά για θέματα πολιτισμού, τουλάχιστον να πιάνουν τόπο.
Να συγκροτηθεί, λέτε, να συγκροτηθούν επιτροπές είτε σε τοπικό επίπεδο και σε συνολικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Για να κάνουν και καταγραφή των καταστάσεων, των προβλημάτων και των προοπτικών. Κάθε περιοχή, ας πούμε, σε επίπεδο περιφέρειας, κάθε περιφερειακή ενότητα, τι θα μπορούσε να προτάξει. Ναι, και δεν φαίνεται να κοστίζει αυτό καθόλου. Μηδενικό κόστος. Μάλλον περισσότερο έτσι ενεργοποιεί τις τοπικές δυνάμεις με τη διάθεση της προσφοράς στον τόπο. Ναι, την ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ την Κυριακή θα έχουμε την παρουσίαση ενός βιβλίου, του καινούριου βιβλίου του Μάριου του Κουτσουρίδη, που είναι τα 70 χρόνια για... θα βγει δελτίο τύπου. Α, ωραία, θα περιμένουμε. Θα είναι παρουσίαση του στο παλιό Δημαρχείο. Το βιβλίο του αυτό μιλάει για τα 70 χρόνια του κολυμβητικού ομίλου Ξάνθης. Γιατί ο Μάριος Κουτσουρίδης είναι, πώς να πω, βίος παράλληλος με το κολυμβητήριο, με τον Κόξ. Πραγματικά. Αυτή τη διαδρομή εξιστορία. Ναι, για ένα εξαιρετικό βιβλίο. Θα έχει ενδιαφέρον βιβλίο. Πραγματικά. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καταρχάς για το γεγονός ότι και η παρουσία σας και μόνο για μία ακόμη φορά έγινε έτσι σημείο αναφοράς για τον προβληματισμό της εποχής, μας δίνετε και το κίνητρο, δεν είναι δηλαδή έτσι θα έλεγα από το πουθενά η συζήτηση η οποία γίνεται, αλλά πάντοτε συμβαίνει αυτό και για το γεγονός ότι συνεχίζεται ακόμη να προσφέρετε σε αυτόν τον τόπο, βρε κύριε Μουσόπουλο, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Είμαι 76 χρονών. Δεν σας ρώτησα πόσο ετών είστε. Δεν ρωτάω σε εσένα. Αλλά είναι εμένα, πραγματικά λέω. Αξιοθαύμαστο. Όταν πήρα σύνταξη το 2010, το λέω αυτό σαν παράδειγμα, ένας μαθητής μου, αξιόλογος άνθρωπος, με είδε εκείνο τις πρώτες μέρες που πήρα σύνταξη το 2010, έβγαινα από το ταχυδρομείο πρωί, κάτι στις 8.30-9 τη ώρα βγαίνω. Και μου λέει, καλά κύριε, τέτοια ώρα έξω είστε. Τον είπα, περιμένεις να είμαι στο κρεβάτι να περιμένω το μοιραίον. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, δάσκαλέ μου, άλλο το άλλο. Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι δεν σταματάτε να προσφέρετε. Είστε πανταχού παρόντες. Είτε στο πλευρό ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο και από γειτονικούς νομούς, είναι γνωστός ο Θανάσης Μουσόπουλος, κάθε φορά που θέλουν να παρουσιάσουν ένα πόνημά τους, στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, συνεχόμενα, είτε θα είναι στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, είτε θα είναι στο Λύκειο των Ελληνίδων, είτε θα είναι στη ΦΕΞ, είτε θα είναι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, αλλά είστε συνεχώς κοντά τους, διοχετεύετε διαρκώς τον προβληματισμό και έχει ένα. Προσέξτε, αυτό θα το πω τώρα και θα κλείσω εγώ τώρα έτσι με αυτό. Είμαστε στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη και πολιτικές δηλώσεις, ειδήσεις που σας μεταφέρουμε καμιά φορά, οι οποίες βγαίνουν μέσα από τοποθετήσεις πολιτικών, αναρτώνται πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να είσαι διαρκώς μέσα στο Facebook και να παρατηρείς όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο, μπας και πουν κάτι. Το οποίο είναι εξαιρετικά κουραστικό και δύσκολο. Θα μου επιτρέψετε να πω. Ο Θανάσης ο Μουσόπουλος αξιοποιεί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως, αξιοποιεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τοπικά ή την εφημερίδες ή την ραδιόφωνα. Δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Σε κάνει αποδέκτη για αυτό που θέλει να μεταφέρει. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και αυτό, κύριε Μουσόπουλε. Και το λέω γιατί έτσι γεννιέται και αυτό που έλεγα νωρίτερα. Ο προβληματισμός, για παράδειγμα, διδάσκει με αυτές τις τοποθετήσεις που μας υπενθυμίζει ο Θανάσης ο Μουσόπουλος. Συνεχίζει και διδάσκει. Όχι ρε παιδιά, αυτό μας λέει ουσιαστικά. Δεν ξυπνήσατε ξαφνικά ένα πρωί και έσκασε σαν βόμβα αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως συγκλονιστικό ή συνταρακτικό. Το ξαναζήσατε και το ξαναθήξαμε. Θερμά θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο νέο κύκλο περί θεάτρου λόγος με το Θανάση Μουσόπουλο. Δωρεάν τα μαθήματα κάθε δεύτερη τρίτη ξεκινά αύριο το πρώτο μάθημα.
7 η ώρα. 7 η ώρα, άλλαξε η ώρα στις 7 και στον πρώτο όροφο, αν κατάλαβα καλά, του Λυκείου των Ελληνίδων φέτος θα γίνονται τα μαθήματα, στο χώρο όπου φιλοξενείται η έκθεση με τις παραδοσιακές φορεσιές του Λυκείου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και θέλω έτσι να το πω δημόσια, το αφήνω πάνω του, εκείνος θα έχει το χρόνο και θα μας ειδοποιήσει πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο εκπαιδευτικό σύστημα όπως τώρα ισχύει, το πάρα πολλές φορές μεταρρυθμισμένο, κύριε Μουσόπουλε, και πόσο αυτό αντί να βοηθάει τα παιδιά από την ηλικία που μπαίνουν στην τάξη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το τάξη από μόνο του, τι σου στέλνει στο μυαλό, ότι θα καθίσω εδώ, θα είμαι ήσυχος και θα κάτσω να μορφωθώ. Το κάναμε ταξί, αλλά μπας περιπτώσει. Είναι και κάτι άλλο, μπορεί να είναι και ταξικό. Α, μπορεί να είναι και ταξικό. Τώρα έτσι εδώ τίποτα με τα ιδιωτικά, ναι, τώρα ναι, μπορεί να είναι και ταξικό, τώρα πια. Θα ήθελα όμως αυτή τη συζήτηση για το εκπαιδευτικό, το νυν εκπαιδευτικό σύστημα να την κάνουμε, κύριε Μουσόπουλε. Θα πρότεινα, αν θέλετε, να ζητήστηκε από τους υπεύθυνους, δηλαδή από τις δύο εξαιρετικές κυρίες που είναι διευθύντριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Να, είναι μια άλλη διάσταση. Εκεί ναι. Είναι μια άλλη διάσταση. Ναι. Είναι και μια άλλη η διάσταση. ΕΛΜΕ και η... Εκεί είναι μια άλλη διάσταση, αλλά είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Και να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κική. Γερός και δυνατός. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε σήμερα μαζί με τον Θανάση τον Μουσόπουλο.